Ήταν όλοι εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο στον εμβληματικό εκδότη της εφημερίδας Μεσόγειος, Κώστα Γραμματικάκη. Ανέσυραν αναμνήσεις από όσα έζησαν στο πλευρό του, θυμήθηκαν γεγονότα και αναφέρθηκαν στην πένα του και το καυστικό του χιούμορ. Ήταν ένας ντρέτος άνθρωπος, πολύ καλός και όπως έλεγε και ο ίδιος, αδέσμευτος αλλά όχι ουδέτερος. Θα μας λείψει. Θυμάμαι τον πατέρα του, θυμάμαι τη Μεσόγειο, θυμάμαι τον Ντάλο που ήταν διευθυντής ο πατέρας του, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο αδερφός του. Και μείναμε λίγοι ακόμη γνήσιοι Ηρακλειώτες. Η απλότητα και το χιούμορ του. Το χιούμορ του. Αυτό θα σας πω. Ναι. Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές, παλιοί συνάδελφοι και πλήθος κόσμου συνέρευσε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Συντετριμένοι η σύζυγος, ο γιος και ο αδερφός του Γιώργος Γραμματικάκης, καθώς δεν θα τον συναντήσουν ξανά. Ένα δυσαναπλήρωτο κενό για τον τύπο και το μεγάλο κάστρο. Κοσμούσε τη δημοσιογραφία μέσα από την πένα του, μέσα από την εφημερίδα του, τη Μεσόγειος. Είμαστε από την περίοδο που ήμουν δήμαρχος, είχαμε γνωριστεί φίλοι. Αγαπούσε την πόλη όσο και τον εαυτό του. Η απώλειά του θα είναι αισθητή. Μας παρηγορεί το γεγονός ότι τα κείμενά του παραμένουν προσιτά στον καθένα. Αλλά δεν αγάπησε μόνο το λειτουργήμά του, τη δημοσιογραφία. Αγάπησε πάρα πολύ τον τόπο του και σε κάθε του στιγμή υπερασπιζόταν και διεκδικούσε για τον τόπο του, όχι μόνο για το Ηράκλειο, αλλά για όλη την Κρήτη. Ο Κώστας Γραμματικάκης διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακών Εφημερίδων Ελλάδος, ενώ υπήρξε επί σειρά ετών διευθυντής της ιστορικής εφημερίδας Μεσόγειος. Ανήσυχο πνεύμα και ιδιαίτερη προσωπικότητα αφιέρωσε τη ζωή του στη δημοσιογραφία. Έφυγε πλέον από κοντά μας για να συναντήσει το γιο του Αριστοτέλη. Αυτές οι λεξούλες που για σας είναι απλά σημάδια, μικρό μέρος ενός συνόλου, θέλουν κόπο, πολύ κόπο, θέλουν αίμα, θα έλεγα, για να μπουν στη σειρά του. Η πένα του Κώστα Γραμματικάκη σήγησε, τα κείμενά του όμως παραμένουν.